Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Μερνάκης, Digital Media Strategist και είμαι εδώ σε αυτό το βίντεο γιατί άλλο ένα μάθημα μόλις ξεκίνησε. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τις αυξήσεις πωλήσεων που σημειώνονται από online αγορές. Έχει ευνοήσει φυσικά η εποχή COVID, αλλά ακόμα και πριν από αυτό υπήρξε τρομερή αύξηση πωλήσεων σε online καταστήματα. Μιας και οριμάζουν συνεχώς οι Έλληνες οι shoppers, πάμε να δούμε τις κατηγορίες με τη μεγαλύτερη αύξηση. 10% καταγράφεται στις παραγγελίες έτοιμου φαγητού μέσω των εφαρμογών που υπάρχουν και γνωρίζετε όλοι, μην τις αναφέρω τώρα, όπου μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μπείτε, να δηλώσετε τη διεύθυνσή σας, ακόμα και την τοποθεσία σας και να παραγγείλετε το φαγητό σας και να το πληρώσετε είτε με μετρητά είτε μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής. Στην πληρωμή λογαριασμών. Πλέον έχουν κλείσει όλες οι επιχειρήσεις, όλες οι δημόσιες εταιρείες. Μπαίνουμε συνεχώς στη διαδικασία και μας αναγκάζουν να πληρώνουμε online. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν είχε την πρόθεση να ασχοληθεί με αυτό, να ασχοληθεί και να μάθει να κάνει τις πληρωμές. Σημαντική αύξηση έχει σημειωθεί ακόμα και στην αγορά αυτοκινήτου. Στην ίδια κατηγορία είναι και ενοικίαση αυτοκινήτου. 7% λοιπόν αύξηση στην αγορά και ενοικίαση αυτοκινήτου. Ενώ αύξηση 6% παρατηρείται στα είδη λιανικού εμπορίου. Και εδώ ευνοεί φυσικά η αγορά, η online αγορά που μπορούμε να κάνουμε πλέον και σε σούπερ μάρκετ. Αφού είδαμε τις κατηγορίες τις οποίες παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δούμε τις κατηγορίες όπου είναι χρόνια διαχρονικά στην κορυφή. Νούμερο 1 κατηγορία είναι ο τουρισμός φυσικά, οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Στη δεύτερη θέση είναι η διαμονή σε καταλήμματα. Τρίτη θέση εξαρτήματα και περιφερειακός εξοπλισμός. Τέταρτη θέση εισιτήρια και εκδηλώσεις. Και πέμπτη είδη ένδυσης και υπόδυσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι online αγορές των Ελλήνων ετησίως ξεπερνούν τα 5 δις. Ο βασικότερος λόγος όπου οι Έλληνες χρησιμοποιούν την online αγορά είναι η αναζήτηση καλύτερης τιμής. Ωστόσο, σε μία έρευνα που έγινε σχετικά με το για ποιον λόγο αγοράζετε online τα προϊόντα που θέλετε ή τις υπηρεσίες σας, πάμε να δούμε τι απάντησαν. Έβρεση καλύτερων τιμών, άμεση σύγκριση προϊόντων, έβρεση προσφορών, ποικιλία προϊόντων όπως με την έβρεση προϊόντων που δεν υπάρχουν στα φυσικά καταστήματα, μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Ο τρόπος πληρωμής που επιλέγουν συνεχίζει να είναι η αντικαταβολή. Πάνω από το 56% επιλέγει να πληρώσει με αντικαταβολή. Παραμένει στην κορυφή. Ωστόσο, ένα στους δύο πλέον Έλληνες χρησιμοποιούν χρεωστική κάρτα για την αγορά τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν φοβούνται πλέον να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους για μια online αγορά. Και φυσικά σημαντική είναι και η πτώση που σημειώνεται με πάνω από 15% της χρήσης πληρωμής μέσω PayPal. Αυτό επίσης επιβεβαιώνει ότι οι χρήστες πλέον δεν φοβούνται να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους ελεύθερα, γιατί μέχρι πριν το PayPal τους προστάτευε ως προς τη χρήση κάρτας. Το διαδίκτυο μας δίνει μια πολυκαναλική συμπεριφορά σχετικά με τις αγορές μας. Φαίνεται ότι το 1/3 των καταναλωτών πηγαίνει και αγοράζει σε φυσικά καταστήματα αφού πρώτα έχει κάνει έρευνα στο διαδίκτυο για να δει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αναλυτικά, τεχνικά χαρακτηριστικά, τιμές, καλύτερες τιμές
και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αντίστοιχα, υπάρχει και το αντίθετο φαινόμενο. Το 1 έκτο των καταναλωτών να πηγαίνουν σε φυσικά καταστήματα για να δουν τα προϊόντα τους πραγματικά, να τα πιάσουν, να τα αγγίξουν, να τα χρησιμοποιήσουν και μετά πηγαίνουν και τα αγοράζουν online ψάχνοντας την καλύτερη τιμή. Πάμε να δούμε τώρα ποιον τρόπο επιλέγουν έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 9 στους 10 καταναλωτές σαφώς χρησιμοποιούν το κινητό τους για να μπουν στο διαδίκτυο και να κάνουν την έρευνά τους. 8 στους 10 καταναλωτές χρησιμοποιούν τον φορητό υπολογιστή. 7 στους 10 καταναλωτές χρησιμοποιούν το tablet και 6 στους 10 χρησιμοποιούν ένα σταθερό υπολογιστή. Ωστόσο, σημαντικό είναι να πω ότι ο υπολογιστής έχει ένα μεγάλο ποσοστό ολοκλήρωσης των αγορών. Όχι ξεπερνώντας βέβαια ένα κινητό. Σε αυτό το σημείο θα ήταν πάρα πολύ καλό να τονίσουμε ποια είναι η χρήση του κινητού στην καθημερινότητα των χρηστών, όλων αυτών που κυκλοφορούν εκεί έξω και είναι υποψήφοι πελάτες μας. Το κινητό πλέον εδραιώνεται ως ψηφιακό μέσο και για σημαντικές ψηφιακές συναλλαγές για τους online καταναλωτές, καθώς 1 στους 4 το χρησιμοποιεί καθημερινά συχνά για online banking, 1 στους 5 για αναζήτηση προσφορών, 1 στους 5 για χρήση mobile εφαρμογών των ίδιων των εταιριών, 1 στους 6 για αναζήτηση τιμών ενώ βρίσκεται ήδη σε φυσικό κατάστημα. Πάρα πολύ σημαντικό για να διατηρήσουμε τους χρήστες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι η χρήση επιβράβευσης. Το 30% φαίνεται να επιλέγει να ψωνίζει προϊόντα ή υπηρεσίες από e-shop που έχουν επιβράβευση και το 26% από αυτό το ποσοστό φαίνεται να το χρησιμοποιεί πολύ συχνά. Δηλαδή, αγοράζω κάτι, μαζί με το προϊόν που στέλνω και ένα κουπόνι. Έχω περισσότερες πιθανότητες ο ίδιος ο πελάτης μου να ξαναψωνίσει χρησιμοποιώντας αυτό το κουπόνι. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι online καταναλωτές είναι αρκετά επιφυλακτικοί. 4 στους 10 θεωρούν ότι δεν τους προσδίδουν μεγάλη αξία. 3 στους 10 δεν τους έχουν εξαργυρώσει ποτέ, ενώ έχουν προτάσεις για την καλυτέρευση των υπηρεσιών αυτών. 6 στους 10 επιθυμούν να εξαργυρώσουν τους πόντους σε μορφή έκπτωσης σε επόμενη αγορά και 4 στους 10 τους εξαργυρώνουν σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Αν μιλήσουμε λίγο για εξαγωγές, θέλετε να δούμε τι είναι αυτό που αναζητούν οι διασυνοριακοί πλέον καταναλωτές? Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία από μία έρευνα που έγινε από την PayPal και την Ipsos. Αυτό που φαίνεται να αναζητούν οι διασυνοριακοί e-shoppers είναι 1. Η καλύτερη τιμή φυσικά. 2. Προϊόντα τα οποία είναι μη διαθέσιμα στη χώρα τους. 3. Προϊόντα τα οποία είναι δυσέβρετα στη χώρα τους. 4. Δωρεάν μεταφορικά. 5. Ένα ασφαλή τρόπο πληρωμής. Θέλετε να δούμε τώρα ποια είναι τα εμπόδια εξαγωγών? Σύμφωνα πάντα με ερωτηματολόγιο που έγινε από την PayPal και την Ipsos, τα εμπόδια φαίνεται να έχουν ως εξής. Νούμερο 1. Έξοδα αποστολής. Ανησυχούν για το πόσο είναι τα έξοδα αποστολής τα οποία θα πρέπει να πληρώσουν. Δεύτερον, ο χρόνος παράδοσης. Αν θα φτάσει στις ημερομηνίες τις οποίες αναμένεται να φτάσει ή αν θα φτάσει άμεσα. Τρίτον, αν θα φτάσει ποτέ. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην φτάσει ποτέ όταν μιλάμε για εξαγωγή. Έτσι, για αγορά ενός προϊόντος από μία χώρα ξένη από αυτή που ζει ο e-shopper. Και φυσικά να μην αντιστοιχεί το προϊόν στην περιγραφή την οποία περιμένει που έχει διαβάσει ο χρήστης στην ιστοσελίδα μας. Αυτό ήταν, φίλοι μου. Τελειώσαμε και σήμερα. Άλλο ένα μάθημα έφτασε στο τέλος τους. Μπορείτε να απολαύσετε το καφεδάκι σας, την παρέα σας, το φαγάκι σας, μέχρι το επόμενο μάθημα.
κάντε εγγραφή και σίγουρα πατήστε και ειδοποιήσεις για να σας χτυπήσει το επόμενο μάθημα. Θα είναι λογικά την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι να είναι την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε τα λέμε. Σας χαιρετώ.